Από το κακό στο χειρότερο πηγαίνει η κατάσταση σε χώρες της Μέσης Ανατολής, με το κεφάλαιο εκτελέσεις να παραμένει ανοιχτό. Μετά το Ιράν, σειρά πήρε η Σαουδική Αραβία, που εκτέλεσε δύο άντρες με καταγωγή από τον Μπαχρέιν. Διαδηλωτές ξεσπούν στους δρόμους του Μικρού Βασιλείου. Οι δύο άντρες εκτελέστηκαν με την κατηγορία πως ανήκαν σε μαχητική ομάδα που σκοπό είχε να αποσταθεροποιήσει τα δύο βασίλεια της Μέσης Ανατολής. Άκρως ανησυχητική κατάσταση και στο Ιράν, που οδηγεί δεκάδες ανθρώπους στο εκτελεστικό απόσπασμα. Εδώ με σάρκαρτε για γκουρουχάκι τερουριστή, χαρικά τον Νεζόλ, Ετζρόσοντ. Χαβίβ Αστιβάντ, σάρκαρτε για ειν γκουρουχάκι, πούνβον. Κατά το 2022 απομχωνίστηκαν στο Ιράν 582 άτομα, με την αύξηση των εκτελέσεων σε σχέση με το 2021 να καταγράφεται στο 75%. Στους 5 μήνες του 2023, ήδη 296 άνθρωποι έχουν εκτελεστεί. Άλλοι τόσοι έχουν δεχτεί φρικτά βασανιστήρια. Ανάμεσα σε αυτούς που εκτελέστηκαν κατά το 22 και 7 άντρες που συμμετείχαν στις μεγαλειώδεις διαδηλώσεις στη χώρα για τον θάνατο της Μασιά Αμινή από την αστυνομία ηθών. Στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ των Κανών επέλεξε να στείλει το δικό της ανατριχιαστικό μήνυμα το ιρανικής καταγωγής μοντέλο Μαλάνγκα Τζαμπέρι, φορώντας ένα φόρεμα που κατέληγε σε θηλιά στο σημείο του λαιμού, ενώ στο πίσω μέρος είχε το μήνυμα «Σταματήστε τις εκτελέσεις». Την ίδια ώρα, δημοσιογράφος που είχε καλύψει το θάνατο της Αμινή βρίσκεται εδώ και μήνες στη φυλακή και οδηγείται στο εδόλιο του κατηγορουμένου. Οι κατηγορίες, το γεγονός πως κάλυψε δημοσιογραφικά την κηδεία της 22χρονης κοπέλας.